ειδικών τμήματων αντιμετώπισης της ρατσιστικής βίας σε όλες τις αστυνομικές διευθύνσεις της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας. Πάμε στον Πέτρο Καρσιώτη. Πέτρο, καλησπέρα. Στόχος βεβαίως να αντιμετωπιστούν τα περιστατικά ρατσιστικής βίας που εξαπλώνονται σε ολόκληρη τη χώρα. Με τη φράση ότι αυτοί που ασκούν βία στους μετανάστες δεν έχουν θέση στην κοινωνία, αλλά θα αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη, ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας ανακοίνωσε ότι λειτουργούν από σήμερα 70 νέα τμήματα σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, τα οποία στελεχώνονται από 200 αστυνομικούς, οι οποίοι και ακόμα εκπαιδεύονται για το πώς θα αντιμετωπίζουν παρόμοια φαινόμενα. Ήδη από το πρωί σήμερα λειτουργεί ένας πενταψήφιος αριθμός, το 11414. 11414 για όσους θέλουν ανωνύμως να καταγγείλουν πράξεις ρατσιστικής βίας, είτε τα ίδια τα θύματα, είτε οποιοσδήποτε πολίτης αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Επίσης, η αστυνομία έχει προτείνει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιούνται οι φωτογραφίες όσων εμπλέκονται σε θέματα ρατσιστικής βίας, και από εκεί και μετά αναμένεται η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Και στην ουσία, Πέτρο, να κρατήσουμε από αυτά που λες, το 11414, όποιος έχει πληροφορίες ή έχει υποστεί ρατσιστική επίθεση, μπορεί να τηλεφωνήσει εκεί και ανώνυμα, όπως είπες, να καταγγείλει όσα έχει να καταγγείλει και να ξεκινήσουν οι έρευνες. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Οι νέοι που θα γνωρίσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ζουν ή γεννήθηκαν στην Ελλάδα, σπουδάζουν σε ελληνικά πανεπιστήμια και θεωρούν τη χώρα μας πατρίδα τους. Είναι παιδιά από αλλοδαπούς γονείς που βρίσκονται αντιμέτωπα με τον ρατσισμό και κινδυνεύουν καθημερινά από επιθέσεις. Εγώ την Ελλάδα την αγαπάω. Οι γονείς από την Κένια και τη Ρουάντα, η ίδια από τα 2 χρόνια στην Ελλάδα. Σπουδάζει σε ελληνικό πανεπιστήμιο, νιώθει Ελληνίδα, τρομάζει όμως από την έξαρση του ρατσισμού. Τι είναι αυτό που ζητάς? Να μας δώσουν τα δικαιώματά μας. Δηλαδή είμαστε άνθρωποι, έτσι. Γιατί και ο Έλληνας είναι μετανάστης. Πολλές φορές θα με βρίσουνε, θα με πούνε μαύρο ή να πάω στην πατρίδα μου, ασχέτως ότι έχω γεννήθει εδώ πέρα. Είσαι στεναχωρημένος? Πολύ. Και τρομαγμένος από κάποιες καταστάσεις. Δεν θυμώνω, ξαναχωριέμαι. Γιατί τόσα χρόνια είμαι εδώ στην Ελλάδα, τώρα φοβάμαι να βγω έξω. Στη γειτονιά της Κυψέλης, η Στέλλα ξεσπά. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Το μόνο που ακούω είναι ρατσιστικά σχόλια. Στη Σιέρα Λεόνε, που γράφει το διαβατήριό μου, δεν πήγα ποτέ. Δεν θέλω να φύγω, αλλά τρομάζω εδώ. Μας λένε αράπηδες, μας βρίζουν γιατί ήρθατε στη χώρα μου και δεν ξέρουν ότι μερικά άτομα γεννηθήκαν εδώ και μεγαλώσαν εδώ. Γι' αυτό δεν ξέρουν πώς νιώθουν οι άλλοι, γιατί και εμείς έχουμε ψυχή κατά κάποιο τρόπο. Και εγώ γεννήθηκα εδώ και νιώθω πολύ άσχημα. Και θα ήθελα να τους πω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ, αυτή η χώρα μου αρέσει πάρα πολύ και δεν πρέπει όλοι να είμαστε ρατσιστές. Έξω από το μαγαζί της μαμάς της στην πλατεία Αμερικής, η Μαρία, που γεννήθηκε στην Ελλάδα από γονείς Αφρικανούς, έχει μόλις τελειώσει από τη σχολή. Ζούμε σε κλειό φόβου, μας λέει. Δεν τολμώ να περπατήσω στην ίδια μου τη χώρα. Φοβόμαστε να βγαίνουμε έξω. Γιατί μήπως μας ζουν και πάθουμε κανένα κακό, ή μήπως μας χτυπήσουν ή κάτι τέτοιο, και δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω. Η Ελλάδα είναι σαν το πρώτο μου σπίτι, επειδή δεν έχω πάει ποτέ στη χώρα μου και έχω μεγαλώσει εδώ. Δεν έχει σημασία το χρώμα ή την κουλτούρα που έχει ο καθένας ή την νοοτροπία. Όλοι είμαστε ένα. Δηλαδή, όλοι είμαστε άνθρωποι, μας, δεν είμαστε ζώα, δεν είναι ο ένας κατώτερος από τον άλλο, είμαστε όλοι ίσα. Με τον Άγγελο, που είναι 1,5 χρονών στο καρότσι, η Ρίτα από την Κένια χαμογελά σε αυτούς που τις φέρονται ρατσιστικά. Έδωσε έναν Έλληνα σε αυτή την πατρίδα. Το χρώμα σας ενοχλεί, μας λέει. Εγώ αισθάνομαι πιο Ελληνίδα από αυτός. Τώρα μπορεί να περάσεις ή να κατά λάθος να σπρώξεις μια κυρία κατά λάθος και να σε βρίσκεις, να σου πω άντε τράβα στη χώρα σου, άντε κάνε αυτό, άντε κάνε εκείνο και όλα αυτά. Οπότε. Ναι, αλλά εσείς έχετε γεννηθεί εδώ, είσαστε Ελληνίδες. Ναι, είμαστε Ελληνίδες, αλλά οι κοινές δεν το ξέρουν. Παιδιά, φοιτητές με άλλη πατρίδα στο διαβατήριο και άλλη στην καρδιά, δεν ξέρουν αν πρέπει να αγαπήσουν την Ελλάδα ή να αφήσουν πίσω μια πατρίδα που λόγω του χρώματος στο δέρμα τους δεν τους δέχτηκε ποτέ, όπως λένε. Τώρα, μια ακόμη διαμάχη έχει ξεσπάσει σήμερα ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και την Χρυσή Αυγή. Μαζί μου είναι ο Γιώργος Μηνής. Αφορμή μια επίθεση στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανάβησο. Τα ξημερώματα και σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι άγνωστοι σχημάτισαν αγγελωτούς σταυρούς στην πρόσφατη.